Αποτελούν κάποιες ξυλόγλυκες κατασκευές, άλλοτε τρομακτικές και άλλοτε αστείες. Τα τοτέμ ήταν κάτι σαν σημαία για την κάθε φυλή. Ήταν αυτό που τους έκανε να ξεχωρίζουν από τις άλλες φυλές. Τα τοτέμ ήταν φτιαγμένα από ξύλο και σκαλισμένα στο χέρι από τους μάγους που είχαν την ευλογία του πνεύματος που πίστευε η κάθε φυλή. Δηλαδή, εάν η φυλή πίστευε ότι η υπολική τίγρης, στην πολική τίγρη, τότε όλη η φιλοσοφία του τοτέμ ήταν βασισμένη πάνω στην πολική τίγρη. Τα ζώα που απεικόνιζαν στα τοτέμ είχαν σχεδόν πάντα μία φρικτή έκφραση. Ο λόγος βέβαια είναι άγνωστος. Η τοτεμική θρησκεία βασιζόταν στα ζώα και στη μετατροπή από ζώο σε άνθρωπο. Και το αντίθετο. Τα στοιχεία της θρησκείας τους ήταν σχεδόν ίδια. Από τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Πολυνησία και την Ινδία. Τα τοτέμ με κάθε ευκαιρία μεγάλωνε. Εάν κάποιο μέλος της φυλής πέθαινε ή παντρευόταν, προσθέτονταν ένα νέο κομμάτι. Το ίδιο επίσης ίσχυε για μια οικογενειακή γιορτή ή για τα εγγένεια ενός νέου σπιτιού. Το τοτέμ ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας της κάθε φυλής. Επίσης, ήταν αδιανόητο να απεικονίσει μια φυλή το κεφάλι από ένα κοράκι σε χαμηλές θέσεις του τοτέμ. Αυτό συνέβαινε γιατί το κοράκι στην τοτεμική θρησκεία ήταν αυτό που δημιουργούσε τον κόσμο και ήταν πάνσωπο. Όπως επίσης η γκρίζα αρκούδα απεικονιζόταν με τεράστια νύχια και μεγάλα δόντια. Ήταν ο προστάτης της φυλής και κάθε σπιτιού. Κάθε ζώο που ήταν γνωστό στους ανθρώπους της τότε εποχής απεικονιζόταν πάνω στα τοτέμ και είχε συγκεκριμένες μαγικές ικανότητες. Έτσι πίστευαν οι άνθρωποι τότε. Δυστυχώς λίγα τοτέμ σώζονται και αυτά είναι από τις φυλές που κατοικούσαν στη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής και ελάχιστα από την ευρύτερη περιοχή της Αλάσκας.